Μέρα πιστοποίησης για την διπολική διαταραχή. Θα συζητήσουμε για την πάθηση, θα μάθουμε περισσότερα για αυτήν, αλλά και γιατί υπάρχει ακόμα το κοινωνικό στίγμα. Είναι μαζί μας η κυρία Κατερίνα Καϊκούση, είναι γραμματέας των νοσηλευτών ψυχικής υγείας. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Είναι και ο ψυχίατρος ο Γιώργος Μικελίδης. Καλό μεσημέρι και σε εσάς, γιατρέ. Καλό σας μεσημέρι. Να ξεκινήσουμε με εσάς, γιατρέ, να δώσουμε την εικόνα της πάθησης αυτής. Τι είναι η διπολική διαταραχή, ποιες είναι, αν θέλετε, τα συμπτώματα και η διαχείριση αυτής της ασθένειας. Η διπολική διαταραχή είναι μια σοβαρή συναισθηματική διαταραχή, η οποία αφορά 1-2% του πληθυσμού, περίπου εισάξια γυναίκες με άντρες, παρουσιάζεται συνήθως στην ηλικία των 20-25. Παρουσιάζει συμπτώματα δύο πόλων, γι' αυτό και ονομάζεται διπολική διαταραχή. Υπάρχουν τα καταθλιπτικά επεισόδια, τα οποία διαρκούν κάποιες εβδομάδες ή και μήνες. Επίσης, το άτομο αναδιαστήματα παρουσιάζεται να βρίσκεται σε υπομανία ή σε μανιακό επεισόδιο, δηλαδή το άτομο στην υπομανία παρουσιάζεται, για παράδειγμα, να είναι υπερομιλητικό, να έχει αυξημένα επίπεδα ενέργειας, να υπάρχει δυσκολία στον ύπνο, αϊπνίες, να μην θέλει να φάει, να βρίσκεται σε υπερδραστηριότητα, θα έλεγα. Ενώ στη μανία πολλές φορές βλέπουμε το άτομο να ξεφεύγει, δηλαδή να μην έχει έλεγχο των πράξεών του, κάποιες φορές να παρουσιάζει και ψυχωσικά συμπτώματα, δηλαδή να χάνει επαφή με την πραγματικότητα, μπορεί να πιστεύει σε διάφορα πράγματα, ότι είναι Θεός, ότι είναι Άγιος, διάφορα έτσι μεγαλομανιακά θέματα που αφορούν τα ψυχωσικά επεισόδια. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το άτομο να λαμβάνει θεραπεία, να παρακολουθείται σε ταχτά χρονικά διαστήματα από ψυχίατρο. Η χρήση της ψυχοθεραπείας και της ψυχοεκπαίδευσης είναι εξίσου σημαντική. Είναι μια διαταραχή, να μην ξεχνάμε και σήμερα είναι και τα γενέθλια του Βαν Γκ, γι' αυτό έχει γίνει η επιλογή τη συγκεκριμένη ημέρα για την διπολική διαταραχή, διότι πιστεύετε ότι ο Βαν Γκ επάσχε από διπολική διαταραχή και σε μια φάση ίσως μανιακού επεισοδίου έκοψε το αυτί του. Είναι πάρα πολύ σημαντικό τα άτομα να λαμβάνουν σωστή θεραπεία και να παρακολουθούνται. Και βλέπω και τη φίλη μου την Καϊκούση στο άλλο το παράθυρο, που τη γνωρίζω από τις υπηρεσίες ψυχικής υγείας. Είναι πάρα πολύ σημαντική και η συμβολή των νοσηλευτών, ούτως ώστε όταν ένα άτομο έχει συνεργασία με νοσηλευτές και βρίσκεται σε υποτροπή, να ενημερώνουν έγκαιρα τον γιατρό για να γίνεται ένα προσαρμογή της φαρμακευτικής αγωγής αναλόγως. Θα μας τα πει η κυρία Καϊκούση για να δούμε και την συμβολή των νοσηλευτών ψυχικής υγείας στη διαχείριση αυτής της ασθένειας και των εναλλαγών της. Κυρία Καϊκούση. Σαφώς, πέρα από την παρέμβαση και την προσέγγιση της ψυχιατρικής, θεωρούμε ότι σημαντικός είναι και ο ρόλος των νοσηλευτών ψυχικής υγείας στην κοινότητα. Οι νοσηλευτές πράγματα πλήρουν πιο ανθρωποκεντρικές, αν θέλετε, παρεμβάσεις, οι οποίες έχουν ως στόχο την ενδυνάμωση των ατόμων, την ενημέρωση και την γνωστοποίηση των συμπτωμάτων, των παραγόντων που μπορεί να οδηγήσουν στην εμφάνιση των συμπτωμάτων ή στην υποτροπή. Όταν λέμε υποτροπή, εννοούμε τις καταστάσεις στις οποίες τα συμπτώματα είναι πιο έντονα και τα άτομα δυσκολεύονται να διαχειριστούν το τι είναι πραγματικό και το τι είναι ένα σύμπτωμα. Οπότε εκεί είναι που έρχεται ο ρόλος των νοσηλευτών ψυχικής υγείας. Αρχικά η εκπαίδευση γίνεται μέσω παρεμβάσεων του λόγου, επικεντρωμένες στην ενημέρωση, στη γνώση, στο ποιοι παράγοντες μπορεί να εμφανίσουν τα πιο έντονα συμπτώματα ή ποιοι παράγοντες μπορούν να βοηθήσουν στη μείωση των συμπτωμάτων. Παράλληλα, θεωρώ σημαντικό να αναφέρουμε ότι η Κύπρος είναι μία από τις ελάχιστες χώρες η οποία κατατάσσεται στο πρόγραμμα των βέλτιστων πρακτικών όσον αφορά το θέμα της κατοίκων παρέμβασης από νοσηλευτές ψυχικής υγείας. Οι νοσηλευτές ψυχικής υγείας στην Κύπρο έχουν τη δυνατότητα να επισκέπτονται στο σπίτι τους τα άτομα,
να αξιολογούν την κατάσταση στην οποία βρίσκονται, το χώρο στον οποίο ζουν, τον τρόπο με τον οποίο αλληλεπιδρούν με άλλα άτομα, με τους συγγενείς, με τους σημαντικούς άλλους, έτσι ώστε οι παρεμβάσεις να μην αφορούν μόνο στο άτομο, αλλά και στην οικογένεια. Κύριε Καϊκούση, δέχεστε κλήση από συγγενικό μέλος του ασθενή με διπολική διαταραχή ή από τον ίδιο, και είναι τακτική η παρακολούθηση ή όταν χρειαστεί είναι παρεμβατική? Είναι μια τακτική παρακολούθηση. Ένα άτομο το οποίο ενδιαφέρεται και επιθυμεί να έχει μια συνεργασία με έναν κοινοτικό νοσηλευτή ψυχικής υγείας, επικοινωνεί μαζί μας και τότε εμείς πραγματοποιούμε επισκέψεις έπειτα από την θέληση του ίδιου του ατόμου. Δηλαδή είναι μια προϋπόθεση στην Κύπρο, δυστυχώς. Είναι αρκετοί ασθενείς με διπολική διαταραχή που παρακολουθούνται από τους κοινοτικούς νοσηλευτές? Έχετε κάποια στοιχεία? Βεβαίως. Έχετε στοιχεία για τον αριθμό των ασθενών με διπολική διαταραχή στη χώρα μας? Δεν άκουσα την ερώτηση, συγγνώμη. Έχουμε στοιχεία για τον αριθμό των ασθενών με διπολική διαταραχή στη χώρα μας? Δυστυχώς και σε αυτό το κομμάτι φαίνεται να υπάρχει έντονο το στίγμα αναφορικά με τη συλλογή των δεδομένων, ενώ σε άλλες χώρες γίνονται μελέτες κόρτης όπου παρακολουθείται ο γενικός πληθυσμός και τα άτομα τα οποία παρουσιάζουν συμπτώματα διπολικής διαταραχής. Εν τούτοις, στην Κύπρο δεν έχουμε χειροπιαστά δεδομένα πέραν από την αναφορά της Στατιστικής Υπηρεσίας Κύπρου για το 2018, η οποία αναφέρει ότι άτομα κατά το εξιτήριό τους από τη ψυχιατρική κλινική Λευκωσία ή Λεμεσού παίρνουν τη διάγνωση της διαταραχής στη διάθεση. Δεν έχουμε περισσότερα δεδομένα, δυστυχώς. Ναι. Και να επιστρέψουμε στις κατοίκων επισκέψεις, αν θέλετε, των κοινωνικών νοσηλευτών. Ποια είναι ακριβώς η παρέμβαση? Είναι η φαρμακευτική αγωγή? Είναι λεκτικά? Πώς γίνεται, αν θέλετε, η προσπάθεια να βοηθήσετε τον ασθενή? Πολύ σημαντική ερώτηση. Όντως γίνεται μια πρώτη επίσκεψη, αξιολογείται η ψυχική κατάσταση του ατόμου και γίνεται μια εκπαίδευση αρχικά με τα συμπτώματα της νόσου και με τη σημαντικότητα της λήψης της φαρμακευτικής αγωγής. Γίνεται επεξήγηση στο άτομο για το ποιες μπορεί να είναι οι παρενέργειες και η χρονική διάρκεια που χρειάζονται τα φάρμακα μέχρι να δράσουν. Γίνεται μια παρακολούθηση και ενημερώνεται το άτομο ότι αν επιθυμεί μπορεί να επικοινωνήσει μαζί μας τηλεφωνικώς, έτσι ώστε να διευθετηθεί η συνάντηση με τον ψυχίατρο για αλλαγή ή αναπροσαρμογή της φαρμακευτικής αγωγής. Οπότε, σαφώς το κάθε άτομο το οποίο βιώνει τα συμπτώματα και μπαίνει στη διαδικασία της θεραπείας, είναι σημαντικό να έχει λόγο για το ποια είναι η βέλτιστη πρακτική για να βιώσει καλύτερα την νόσο. Τώρα, γιατρέ, να κλείσω με εσάς για να δούμε για αυτό το κοινωνικό στίγμα που ανέφερε και η κυρία Καϊκούση. Για ποιο λόγο υπάρχει ακόμα κοινωνικό στίγμα για το να έχει κάνει διπολική διαταραχή ή οποιαδήποτε διαταραχή ή ψυχική ασθένεια? Καταρχάς, να ξεκαθαρίσουμε και να δώσουμε ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα ότι άτομα με διπολική διαταραχή μπορεί να είναι πολιτικοί, μπορεί να είναι γιατροί, μπορεί να είναι δικηγόροι, δικαστές. Μπορεί να είναι, θα έλεγα, σε επαγγέλματα τα οποία είναι δύσκολα και χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής και ιδιαίτερης σημασίας. Δεν σημαίνει ότι είναι άτομα περιθωριοποιημένα, δεν είναι άτομα απομονωμένα, δεν είναι άτομα τα οποία είναι κλειστά σε νοσοκομεία ή σε ψυχιατρία. Άρα είναι άτομα της διπλανής πόρτας, είναι οι άνθρωποι μας, είναι τα αδέρφια μας, είναι οι γονείς μας, είναι τα παιδιά μας. Οπότε είναι σημαντικό όσον αφορά το κομμάτι του στίγματος να δώσουμε ιδιαίτερη σημασία και ιδιαίτερη προσοχή. Πολλές φορές έχω ακούσει από ασθενείς, γιατρέ, εγώ θα φύγω να πάω Ισραήλ, θα φύγω Αγγλία, θα φύγω Αθήνα, Γερμανία, να πάρω το παιδί μου να νοσηλευτεί και υπό καμία προϋπόθεση δεν θα το νοσηλεύσω στην Κύπρο, στο νοσοκομείο θαλάσσας. Βλέπουμε τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν στο νοσοκομείο θαλάσσας. Βλέπουμε τις δυσκολίες που έχουν και οι γιατροί και οι νοσηλευτές σε αυτές τις εγκαταστάσεις. Όλα αυτά δυστυχώς συνδράμουν στο θέμα του στίγματος. Αν είχαμε ένα πεντάστερο νοσοκομείο ψυχιατρικό, τότε σιγά σιγά θα αλλάζαμε και θα λέγαμε όλοι μας: α, τι ωραία, να πάω κι εγώ να νοσηλευτώ για μια-δύο εβδομάδες σε αυτόν τον όμορφο τόπο που υπάρχουν γήπεδα του τένις, υπάρχουν πισίνες, υπάρχουν σπα. Είναι θέμα το πώς παρουσιάζουμε ακόμη και το τι νοσοκομεία έχουμε να δείξουμε προς τα έξω, ή υπάρχει όσον αφορά την εκπαίδευση του προσωπικού. Αν δείτε στις υπηρεσίες ψυχικής υγείας, και εγώ έχω δουλέψει σχεδόν 4 χρόνια. Δεν υπάρχει χρόνος ούτε για έρευνα, δεν υπάρχει χρόνος ούτε για προσωπική επαγγελματική εξέλιξη. Όλα αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά που συνδράμουν στο πώς εμείς σαν κοινωνία αντιμετωπίζουμε και τους γιατρούς και τους νοσηλευτές και τους ίδιους τους ασθενείς που πάσχουν από ψυχικά νοσήματα.
Οπότε, όταν εμείς σαν κοινωνία, σαν κράτος, σαν κυβέρνηση αρχίσουμε να αλλάζουμε τον τρόπο που βλέπουμε τα άτομα που πάσχουν από ψυχικές νόσους, αλλά και αυτά τα οποία έτσι βοηθούν στην θεραπεία τους, τότε σιγά σιγά θα βλέπουμε το θέμα του στίγματος να περιορίζεται. Ήδη έχει αρχίσει να περιορίζεται, θα έλεγα, το θέμα του στίγματος. Στο ιατρείο βλέπουμε καθημερινά άτομα από όλες τις τάξεις, από όλες τις κοινωνικές τάξεις. Δυστυχώς κάποιοι ακόμη θα σου πούν: θέλω ένα τελευταίο ραντεβού, γιατρέ, ή ένα πρώτο ραντεβού, ή θέλω να περιμένω στο διπλανό δωμάτιο για να μην έρθω, να μην έρθω σε επαφή με άλλους ασθενείς, δεν θέλω να με δούνε. Ή ο Λαρνακιώτης θα έρθει στη Λευκοσία να τον δω, ή ο Λευκοσιάτης θα έρθει στη Λάρνακα να τον δω για να μην δει γνωστούς. Αυτά είναι πράγματα τα οποία συμβαίνουν καθημερινά στην ιατρική πράξη, στο ιατρείο μας. Ναι, αντιλαμβάνομαι, γιατρέ, δεν αναφέρεστε μόνο στη διπολική διαταραχή, γενικά επίσκεψη στον ψυχίατρο. Αυτό είναι. Έχουμε ακόμα θέμα για την επίσκεψη στο ψυχίατρο. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω. Κλείνοντας, κυρία Καϊκούση, να δώσουμε και την ιστοσελίδα ενημέρωσης για την ασθένεια. Θα ήθελα να ενημερώσω έτσι με την ευκαιρία που μας δίνεται ότι υπάρχει μια πλατφόρμα η οποία έχει γίνει από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου στα πλαίσια του διδακτορικού προγράμματος της συναδέλφου νοσηλεύτριας ψυχικής υγείας Άννας Χατζιωάννου, το οποίο είναι εξ ολοκλήρου χρηματοδοτημένο από τον Πανκύπριο Σύνδεσμο Νοσηλευτών και ΜΕΟΝ. Η πλατφόρμα αφορά στην εκπαίδευση, στην ενημέρωση των ατόμων με διπολική διαταραχή αλλά και των συγγενών τους αναφορικά με τα συμπτώματα της νόσου και τη διαχείριση αυτών. Τα άτομα μπορούν ανα πάσα στιγμή να απευθυνθούν στην πλατφόρμα, να ενημερωθούν, να στείλουν μήνυμα για να ζητήσουν τη βοήθεια την οποία τα ίδια θεωρούν. Η πλατφόρμα ονομάζεται Manage of Mind Bipolarity και η πρόσβαση στο κοινό είναι δωρεάν. Μάλιστα. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω θερμά και τους δύο. Έχετε απόλυτο δίκιο, γιατρέ. Αν το νοσοκομείο Αθαλάσσας δεν ήταν αυτό που είναι και αν δεν υπόσχονταν να το κάνουν τόσα χρόνια και δεν το έκαναν, το καινούργιο, το σύγχρονο, θα είχαμε πολύ λιγότερα προβλήματα, κυρίως το κοινωνικό στίγμα. Κατά αντίστοιχο τρόπο, έχουμε και την Γρηγόριο Κλινική στην Λάρνακα για το HIV. Σας ευχαριστώ θερμά και τους δύο. Καλή συνέχεια.